Τώρα πάμε στον κύριο Μανώλη Σκορδίλη, στον καθηγητή σεισμολογίας του ΑΠΙΘΗ, για να μας πει για την... καλημέρα σας κύριε καθηγητά. Καλημέρα κύριε Κοραή, κύριε Τάκη. Καλημέρα σας. Τι πρώτα έτσι στοιχεία έχουμε για το σεισμό της Εύβοιας? Πρόκειται για ένα μέτρια ένταση σεισμό. Το μέγεθος ήταν 5,2, εξελίχθηκε, έγινε στις 8 και 26. Στην περιοχή περίπου θα λέγαμε 17 με 18 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τα Ψαχνά στην Εύβοια, στη στεριά επάνω, οπότε όπως καταλαβαίνετε στην περιοχή γύρω είναι λογικό να έγινε αρκετά έντονα αισθητός. Τι χαρακτηριστικά έχει, φοβόμαστε κάτι χειρότερο, περιμένουμε? Είναι τα πρώτα λεπτά, ούτε καν μία ώρα μετά το σεισμό, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε εκτίμηση. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι στην περιοχή και στο παρελθόν έχουν εκδηλωθεί αντίστοιχο μεγέθους σεισμοί. Δεν έχουμε ευτυχώς κάποια πληροφόρηση από κάποιο πρόσφατο ενόργανο στοιχείο ή και από ιστορικά στοιχεία πληροφορίες για κάποιο ισχυρό σεισμό στην περιοχή. Δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες. Οπότε το πιθανότερο είναι αυτό να είναι το μέγιστο μέγεθος της σεισμικής δραστηριότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αλλά όπως σας είπα, αυτό είναι εντελώς εμπειρικό, δεν έχουμε δεδομένα αρκετά για να το τεκμηριώσουμε. Κύριε καθηγητά, πότε θα έχουμε έτσι μια πιο ασφαλή εικόνα? Συνήθως χρειαζόμαστε δεδομένα ενός ή δύο 24 ώρων, ούτως ώστε να έχουμε μια πιο πλήρη και αντικειμενική εικόνα της σεισμικής διέγερσης. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια πιο έτσι αντικειμενική εικόνα. Το γεγονός ότι ήταν ένας σχετικά ήπιο τον χαρακτηρίστηκε, αλλά για τον πολύ κόσμο 5 και κάτι δεν είναι λίγο. Ασφαλώς και δεν είναι κάτι. Αν σκεφτούμε ότι ο σεισμός υπάρχει στα το 99 ήταν 5,9. Σωστά. Τον πείτε δεν ήταν 5,3, 5,2, αλλά εν περιπτώσει δεν ήταν και εκείνος κάποιος ιδιαίτερα ισχυρός σεισμός. Αλλά το γεγονός ότι έγινε πολύ κοντά ή μέσα σε κατοικημένη περιοχή είναι αυτό που καθόρισε και το επίπεδο των βλαβών σε ένα σημαντικό. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ας ελπίσουμε εδώ να μείνει και να μην έχουμε ανησυχητικές εξελίξεις. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.